Τάσο μου, θα βάλουμε εδώ λίγο μια άνω τελεία να συνδεθούμε με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, να λύσουμε κάποιες απορίες, γιατί κάπως έχουμε μπερδευτεί οι γονείς. Είναι όλα μέσα στο κεφάλι μας. Είναι σαφείς οι οδηγίες, αλλά δεν ξέρω, εγώ πάλι έχω μπερδευτεί. Τώρα φταίω εγώ, φταίνει οι οδηγίες, φταίει η συνθήκη. Θα μας βοηθήσει η κυρία Ζαχαράκη και ερχόμαστε ξανά μετά μαζί σου. Πάμε να συνδεθούμε. Γεια σας, Υπουργέ, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Είναι λίγο το σήμα μας, δεν ξέρω. Εντάξει, νομίζω θα το φτιάξουμε. Δεν είναι πολύ καλή η εικόνα μας και η σύνδεση, αλλά νομίζω σας ακούμε κανονικά. Δεν ξέρω, εδώ το σήμα φαίνεται αρκετά καλό στο σημείο από το οποίο βγαίνω. Αν κάτι έχουμε πρόβλημα τώρα, σύνδεση, να το... Ωραία. Είναι καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε λίγο μπερδευτεί, γιατί αυτό με τις μέρες εγώ ας πούμε δεν το έχω καταλάβει. Καταρχήν για να τα βάλουμε σε μία τάξη, αν τα έχω καταλάβει σωστά, 11 του μηνός ξεκινάει η τρίτη λυκείου, 18 γυμνάσια και λύκεια και δημοτικά βλέπουμε, σωστά? Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ εύλογο να έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, γιατί όλοι παγκόσμια έχουμε μπει σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση, χωρίς ιδανικές λύσεις ούτε μαγικά ραβδάκια. Άρα είναι λογικό ότι μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, με τα μέτρα και θα εξειδικεύονται περαιτέρω λύσεις, αλλά θα βλέπουμε και στην εφαρμογή τους πιθανά ζητήματα που πρέπει να διορθώσουμε. Πάμε λίγο να δούμε τη σειρά των γεγονότων. Πράγματι, την Δευτέρα, στις 11 Μαΐου, θα γυρίσουν τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Και με όλους τους κανόνες τήρησης κανόνων υγιεινής, οι οποίοι έχουν οριστεί από την Ειδική Επιτροπή και τον ΕΟΔΗ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αποστάσεις της τάξης. Ναι. Σημαίνει αποστάσεις της τάξης. Σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το κηλικείο. Αυστηρή πάρα πολύ εφημερία στους χώρους και βέβαια διαλύματα που δεν θα συμπίπτουν παιδιά, μεγάλος αριθμός δηλαδή, κατά την ώρα του διαλύματος. Πάρα πολύ καλό και συχνό καθάρισμα με τους κυρίους και τις κυρίες οι οποίοι φροντίζουν για την καθαριότητα του σχολείου. Αντισηπτικό σε κάθε τμήμα. Και βέβαια οι πρώτες μέρες του σχολείου, για τα τμήματα τα οποία έρχονται εκ περιτροπής και θα εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό, σίγουρα κομμάτι αυτών θα αφιερωθεί και στο να θυμίσουμε στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς μας όλους τους κανόνες για την τήρηση, όπως είπα πριν, την τήρηση της προσωπικής υγιεινής, αλλά και της νέας πραγματικότητας μέσα στο σχολείο. Γιατί όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα που, επαναλαμβάνω, ήταν εντελώς πρωτόγνωρα και θα έπρεπε να ενεργήσουμε με ταχύτητα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Όταν λέμε αποστάσεις της τάξης, εννοούμε ότι θα είναι ένα παιδί αναθρανίο? Αυτή θα είναι η απόσταση? Μέτρο θα πρέπει. Αυτή η απόσταση του 1,5 μέτρου, η οποία ούτως ή άλλως τίθεται ως ασφαλής απόσταση, προφανώς θα υπάρχει και μέσα στις τάξεις. Γι' αυτό και μειώνεται ο αριθμός των παιδιών. Και τι σημαίνει το εκ περιτροπής, επειδή το θέσατε πριν? Σημαίνει ότι τη Δευτέρα που θα έρθουν τα μισά τμήματα, το μισό δυναμικό δηλαδή της τάξης, γίνεται το πρόγραμμα της Δευτέρας. Την Τρίτη έρχεται το άλλο μισό τμήμα που κάνει το πρόγραμμα της Τρίτης, έτσι ώστε από την άλλη εβδομάδα να μπορούν τα παιδιά να αναπληρώσουν τις αντίστοιχες μέρες που δεν μπορούσαν να είναι στο σχολείο. Ένας μαθητής που πηγαίνει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, μετά την άλλη εβδομάδα θα πηγαίνει Τρίτη, Πέμπτη? Ναι, έτσι θα μπορέσουν να κάνουν ακριβώς. Για να μπορέσουν να κάνουν όλο το πρόγραμμα, ειδικά για τα παιδιά της δευτεροβάθμιας που έρχονται στις 18, με άρτιο αριθμό εβδομάδων, για να μπορέσουν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να καλύψουν με τους εκπαιδευτικούς τους το ίδιο κομμάτι της ύλης. Μάλιστα. Την ύλη την προλαβαίνουν, ναι, κυρία Ζαχαράκη? Κοιτάξτε, τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι σε κάποιες ημέρες ή κάποιες εβδομάδες οι εκπαιδευτικοί θα αναπροσαρμόσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους, τα πράγματα δηλαδή τα οποία χρειάζεται ένα παιδί να ξέρει, κυρίως για την τάξη μετάβασης. Ποια είναι η τάξη μετάβασης? Από την τρίτη γυμνασίου, κυρίως προς την πρώτη λυκείου. Για τα υπόλοιπα θα γίνουν όλες οι μέρημνες, έτσι ώστε και οι οδηγίες, έτσι ώστε και στην αρχή της επόμενης χρονιάς να αξιοποιήσουμε το πρώτο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να καλύψουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε το περιθώριο να καλύψουμε την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτό πρέπει να σας πω ότι συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ξέρουμε ποιοι είναι μαθησιακοί στόχοι κάθε χρονιάς, έτσι ώστε ό,τι μπορέσουμε να καλύψουμε τώρα και το υπόλοιπο θα το μετακυλήσουμε και στην αρχή της επόμενης. Έχει αποφασιστεί πόσο θα παραταθεί και αν θα παραταθεί η χρονιά και αν θα ξεκινήσει νωρίτερα η επόμενη? Ναι, βεβαίως. Για τη δευτεροβάθμια, ούτως ή άλλως, έχουμε την παράταση της 12ης Ιουνίου. Άρα τα παιδιά επανέρχονται, όλα τα παιδιά στη δευτεροβάθμια, στη 18 Μαΐου και κάνουν μάθημα μέχρι 12 Ιουνίου. Γιατί αυτό? Διότι 15 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια και 16 Ιουνίου για τα επαγγελματικά. Ωραία. Και βέβαια για την αρχή της χρονιάς έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου,
Οπότε να μπορέσουμε να έχουμε κάνει μια πιο συντονισμένη και συστηματική επεξεργασία της ύλης, αλλά και της εφαρμογής των μέτρων. Κυρία Ζαχαράκη, από ό,τι καταλαβαίνω, το γεγονός ότι τα δημοτικά ενδεχομένως να ξεκινήσουν προς το τέλος του μήνα, σας δίνει το περιθώριο να έχετε κάποια δεδομένα σε σχέση με τα κρούσματα, αν θα αυξηθούν ή όχι, έτσι δεν είναι. Και αυτός είναι ο λόγος που γίνεται. Ακριβώς, και ούτως ή άλλως έχει δηλωθεί και από τον κύριο Τσιόδρα, από την αρμόδια επιτροπή αλλά και τον πρωθυπουργό, ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα ανοίξουν μόνο αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Και βέβαια τα απόλυτα στοιχεία μέσα από την παρατήρηση της εξέλιξης της αντιμετώπισης του ιού, έτσι ώστε το θέμα της ασφάλειας, γιατί μιλάμε για μικρότερα παιδιά, η τήρηση κανόνων υγιεινής είναι πολύ πιο δύσκολη. Το πώς αγγίζουν τις επιφάνειες ή το πώς μπορούν τέλος πάντων να ελέγχουν τις κινήσεις τους, είναι ακόμη πιο απαιτητικό από τα μεγάλα παιδιά που μπορούν να εντυπωθούν οι οδηγίες ακόμη πιο εύκολα. Άρα, πηγαίνουμε βήμα-βήμα, αξιολογούμε κάθε εβδομάδα εφαρμογής. Και προς το τέλος του Μαΐου θα αποφασιστεί τι θα γίνει με τα μικρά παιδάκια μας, με το δημοτικό και το νηπιαγωγείο. Μέχρι τότε. Ναι, ναι, μια μικρή παρατήρηση, γιατί είναι σημαντικό να το θυμίσουμε, ότι μέχρι τότε τα παιδιά μας συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση, που γίνεται με ασύγχρονο, δηλαδή με υλικό που ανεβάζουν εκπαιδευτικοί ή με σύγχρονο τρόπο, με κάτι αντίστοιχο που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και την εκπαιδευτική τηλεόραση, την οποία παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προθυμία σε πολύ υψηλού τηλεθέαση. Και η αλήθεια είναι ότι ταχύτατα όλο αυτό αναπτύχθηκε στη χώρα μας. Νομίζω ότι είμαστε όλοι εντυπωσιασμένοι από αυτό το κομμάτι. Έχω μία απορία παρόλα αυτά. Είχαμε μία σύνδεση την προηγούμενη εβδομάδα με την Δανία και μας είπαν εκεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργήσε ανάποδα από το δικό μας. Πρώτα πήγανε τα μικρά παιδάκια στο σχολείο. Μέχρι 12 ετών, τα δημοτικά δηλαδή ανοίξανε, γιατί θεωρούν ότι πιο εύκολα, νομίζω μας είπε ότι αυτός ήταν ο λόγος, ότι πιο εύκολα μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να κάνουν μάθημα τα μεγαλύτερα παιδιά, ενώ τα μικρότερα όχι. Οπότε το κάνανε ανάποδα. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Εντάξει, κάθε κράτος μέλος, κάθε κράτος ούτως ή άλλως εφαρμόζει τις οδηγίες με τον τρόπο που ούτως ή άλλως αποδεικνύονται από τους ανθρώπους που μπορούν να πάρουν απόφαση, δηλαδή οι ειδικοί, πνευμονολόγοι, λοιμοξιολόγοι. Εμείς από την άλλη δώσαμε ευκαιρίες και στα μεγαλύτερα παιδιά με την τηλεκπαίδευση να λειτουργήσουν. Όμως εδώ θέλω να δηλώσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η ευκαιρία που δίνεται στα παιδιά της τρίτης λυκείου, η δυνατότητα να επιστρέψουν στην τάξη, δίνει και σε αυτά τα παιδιά που δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν την τηλεκπαίδευση, που δεν είχαν υπολογιστή, μπορεί να μην είχαν συνδέσει στο διαδίκτυο αυτή ή ο εκπαιδευτικός τους. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία για την ισότητα των ευκαιριών, η δυνατότητα να μπουν μέσα στην τάξη και να λύσουν τελευταίες απορίες με τους εκπαιδευτικούς λίγο πριν την τελική δοκιμασία. Άρα κάθε κράτος αποτιμά τα στοιχεία διαφορετικά και βάζει προφανώς άλλες προτεραιότητες, ειδικά στον τρόπο της προσαρμογής σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μας είπανε, πάλι θα μείνω λίγο ακόμα στην Δανία, γιατί ήταν έτσι σαν δείγμα για μας, επειδή ήταν από τις χώρες που άρχισαν να καταργούν τα μέτρα νωρίς. Μας είπανε, νομίζω για το ότι τα παιδιά πήγανε μόνο το 10% στο σχολείο. Ναι, πολύ μικρό ποσοστό. Μόνο το 10%, ότι οι υπόλοιποι γονείς φοβήθηκαν να στείλουν τα παιδιά τους. Και το μυαλό μου πήγε και στις ευπαθείς ομάδες, γιατί έχει τύχει, ας πούμε, και ο γιος μου να έχει συμμαθητή, ο οποίος έχει άσθημα. Και σκέφτηκα κι εγώ σαν αυτόν τον γονιό, ας πούμε, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν τα παιδιά μας ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και φοβάστε ότι μπορεί οι γονείς να τα κρατήσουν τελικά σπίτι? Θα παραμείνουν στο σπίτι. Είναι σαφές. Τα παιδιά τα οποία είναι σε ευπαθή ομάδα ή είναι και στο σπίτι με ένα μέλος οικογένειας το οποίο ανήκει σε ευπαθή ομάδα, υπάρχει δυνατότητα να παραμείνουν στο σπίτι με μια απλή βεβαίωση του γονιού. Αυτό σημαίνει και για τους εκπαιδευτικούς μας. Γιατί η μέρημνα είναι για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ναι, άρα θα συνεχιστεί και για εκείνα τα παιδιά η τηλεκπαίδευση όμως, ή θα μείνουν αναγκαστικά εκτός? Θα σας πω, μπορεί να δίνεται ούτως ή άλλως και με τρόπο ασύγχρονο το υλικό το οποίο μπορεί να γίνει μες στην τάξη, όταν μιλάμε για τα παιδιά της δευτεροβάθμιας, έτσι ώστε να δοθούν σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα η ύλη που θα καλυφθεί, τουλάχιστον να έχει διαμοιραστεί και με τους συμμαθητές τους οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι. Μάλιστα. Οπότε κάπως να βρεθεί μια χρυσή τομή. Να βρεθεί η λύση έτσι ώστε όλα τα παιδιά, τουλάχιστον στην περίοδο αυτή που θα είναι ανοιχτά τα σχολεία για τη δευτεροβάθμια, για αρχή και βλέπουμε για την πρωτοβάθμια, να έχουν επαφή με τη σχολική πραγματικότητα και οτιδήποτε δίνεται από κάθε εκπαιδευτικό. Είναι σίγουρα ένα δύσκολο εγχείρημα. Και βέβαια θα δούμε και στην πορεία πράγματα που πρέπει είτε να επανεξεταστούν, ως προς την καθημερινή εφαρμογή δηλαδή, αλλά και σίγουρα να αποτιμηθούν. Είναι όμως πολύ σημαντικό, και εδώ θέλω να το τονίσω για μια ακόμη φορά, ότι
η εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή που δείχνουμε και στον Έλληνα εκπαιδευτικό, έτσι ώστε και ως προς την κατάρτιση του νέου προγράμματος, αλλά και ως προς τη βοήθεια που δίνει αυτή τη στιγμή στα παιδιά να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, είναι δεδομένη. Άρα όλοι μαζί σαν ομάδα, εκπαιδευτικοί, γονείς και τα παιδιά, και βέβαια το Υπουργείο με τις συνδεγίες, αλλά και τις παρενέσεις του Υπουργείου Υγείας, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφαλές που θα δίνει ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Και μία τελευταία ερώτηση. Οι εξετάσεις, οι προαγωγικές και οι απολυτήριες δεν θα γίνουν εκτός από τις πανελλαδικές. Άρα τα παιδιά πώς θα αξιολογηθούν, βάσει της βαθμολογίας του της χρονιάς υπόλοιπης? Ακριβώς, με το βαθμό του τετραμήνου. Ακριβώς. Βαθμός τετραμήνου για τα παιδιά τα μεγάλα. Τώρα για τα μικρά αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρχει διαφορετική μέρινα. Θα σταλούν όμως ειδικές... Ακριβώς. Θα σταλούν πολύ συγκεκριμένες εγκύκλοι, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει άλλη μία φορά, το να μην δοθούν απολυτήριες προαγωγικές τα τελευταία χρόνια. Θα σταλούν ειδικές εγκύκλοι, έτσι ώστε να υπάρχουν όλες οι οδηγίες για το θέμα της προαγωγής των μαθητών. Αλλά γίνεται με βαθμό τετραμήνου. Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Μας λύσω τώρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Εντάξει, για κάπως. Βήμα-βήμα πάμε. Εννοείται. Βήμα-βήμα. Πάμε να ξανασυνδεθούμε λίγο με τον Τάσο. Τάσο μου, να δούμε λίγο και την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Σε ακούω, αλλά δεν σε βλέπω. Τάσο. Τάσο. Εδώ είμαι εγώ. Εδώ είμαι. Η παρουσία σου είναι αισθητή και στο πλατό. Για να δούμε. Ένα πολύ μικρό και σύντομο σχόλιο σε σχέση με αυτά που μας είπε η κυρία Ζαχαράκη. Είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει σε ένα μικρό μπουκάλι, σε ένα μικρό δοχείο, όλη αυτή η ύλη που πρέπει να καλύψει τα παιδιά. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο εγχείρημα για όλες τις βαθμίδες. Επίσης, αναμένεται να δημιουργηθούν παιδιά πολλών ταχυτήτων. Γιατί το παράδειγμα που έθεσες εσύ ως ερώτηση, ότι έχουμε σε οικογένειες ευπαθείς ομάδες, είτε μέλη είτε τα ίδια τα παιδιά, είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Και είναι και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των γονιών που θα πούνε όχι, να μην πάνε τα παιδιά στο σχολείο, ή όπως έγινε και στη Δανία, το παράδειγμα που, για το οποίο αναφέρθηκες.